Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα, πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι της ανομίας ημών. Εν εκείνη του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας. Πάτερ ημών εις ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι και εμείς αφήμενε σε φυλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον κληρονομία σου, νίκας βασιλεύς κατά βαρβάρο το νούμερος. Και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψώθησε το σταυρό υπουσίως η επωνύμου σου κοινή πολιτεία, του συγκριμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρον η δυνάμει σου της βασιλής ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων της συμμαχίαν έχει εντυσίν, όπλων ειρήνης αγή των τρόπεων, κοινήν και αή και ίσους αιώνας τώρα μην, προστασία φοβερά και κατέσσουν δε μη παρήθησε καθήτες ηγεσίες ημών πανύπτε Θεοτόκε, στήριξαν ορθοδόξων πολιτείαν, σώζον και κέλευσας βασιλεύει και χορήγη αυτής ουρανώθη την νίκην, διότι έτε και στον Θεό μόνοι ευλογημένοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ο μεγαλαιός δεόμεθα σε επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ελπιδοφόρου. Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και πηγή στην ανθρώπινη ευδοκία. Δόξα αν υψίσει Θεό και πηγή στην ανθρώπινη ευδοκία. Δόξα αν υψίσει Θεό και πηγή στην ανθρώπινη ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το σώμα να γελεί την ανέσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το σώμα να γελεί την ανέσή σου. Κύριε, τι επληθήθη σαν οι θλιβώντε με πολύ επανήσαντε πεμέ. Πολύ λέγου στην ψυχή μου και εσωτερή αυτό το Θεό αυτού. Σιδε, Κύριε, αντιλήπτω μου η δόξα μου και υψώνται κεφάλι μου φωνή μου προσκύρω και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθη με τον Κύριο συνήλισσετέ μου, που φοβηθείς από μυριάλων λόγω των κύκλων συμπιτισμένων μία να σε Κύριε σώσουν με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρονοντάς μη ματέως των σημαρτωλών συνέτριψας, του Κύριου η σωτηρία και των λαών σου ευλογία σου, εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθη, ότι Κύριος αντιλήψετέ μου, Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη διατεωργείς παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου επαγγισάν μη και επεστηρίξας με την χείρα σου και συνείεσαι της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εν ανομία μου υπερήνεται κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ ευαρδίσει με με, προσώζεσαν και σάπησαν οι μόνοι πες μου από προσώπου τη αυτή μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα τη κυθροπά με πορευόμην, ότι η εψώη μου εμπλήσισαν εμπεγμάτων και ουκέ συνείεση τη αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ω φόδρα οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθην κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αισθημετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίας μου ίγγισαν και αίσθησαν και ίγγιστα μου απομακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν, ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως σηκωφός σου κήκων και ως άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούων και ο κέχουν εντός σταματή αυτού ελεγμούς, ότι επίσης Κύριε ελπίσα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου,
ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τω ελευθύνε πόδα μου, επε με εμεγαρονιμόνισον, ότι εγώ εις μας ζυγάσαι έτοιμος και ειρηδόν μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός, ότι την ανομία εγώ αναγγελώ και με ρεμίσου περί της αμαρτίας μου, είδε εχθροί μου ζώσει και κραντέονται επί περμέ, και πληθύνθησαν ημίσουδες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διαβαλώμεν επί κατ' εδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποσύσεις απ' εμού πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποσύσεις απ' εμού πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της Σωτηρίας μου. Ο Θεός προς εωθρίζω, εδιψησέσαι η ψυχή μου, προς απλώς εισάξ μου εν γη ερήμα και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σαν το Αγίο αυθύνσή του, ειδήν την δαμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσαν το λαιό σου, υπεζόρα στα χείλη μου, επενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου, άρωτα χείρα μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστή ψυχή μου και χιλιαγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της ρομνής μου, εν της όρτης εμελετονήσε, ότι εγίνεις βοηθός μου και εν της σκέπτων των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν ανταλάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις αγατός γης, παραδοθήσονται εις χείρες ρομφές, μερίδες θελοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίωνον αυτό, ότι νεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων των τερίγων σε καλλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου μου δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρας και κάλυψα και νυχτήν αντίον σου, εισελθέτω τον ποιόν σου, η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστην μετά το κατεβαινόν των εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος, αβοήθητος, νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύθοντας εν τάφο, ούνε όνου και μνήσεις αιτική αυτή εκ της χειρός σου απόσυσταν, εθεντών μεν λάκο κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετορισμούς σου επίκαγες επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου, επε μου εθεντώ με βδέλημα αυτής, παρεδόθην και ουκ εξορπορβόμην. Η οφθαλμή μου εισθανίσταν από πτωχίας. Εκέκραξα προς ε Κύριε όλη την ημέρα, μη διεπέθεσα προς ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής πεις θαυμάσια, η ιατρία εναστήσου σου και εξομολύσον τέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαίος σου και την αληθιά σου την διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμασία σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε Κύριε και έκραξα και το πρωί προς ευχή μου προθάσισε. Είναι αυτή Κύριε αποθήσει την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου με μου πτωχό σημείο εγώ και εγκόπη εκ νεοδητό μου, υψωθήσε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με διήλθον ενεργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ω είδων όλη την ημέρα πυρία σου με άμα. Εμάκρυνε απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρας και κάθε τη νυχτή αντίο σου, εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσιο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου, πάσα στα ανταποδόση αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα νομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον ιτρούμενον αυτορά στην ζωή σου, τον σεβανούντα εν ελέγχτη και εκ τιμής. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αετού νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση δικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ι Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμο και πολυέλεο. Ουκ ει τέλο οργιστήσεται ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία Σιμών επίησαν ημίν. Ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδεκεν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεο αυτού επισπομένο αυτών. Καθώς τον απέχουσιν ανατολέα αποδεισμών, εμάκρυν αναφημών τα σανομία Σιμών, καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριος φωμένος αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσιο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθαν εν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσεται τον τόπον αυτού, το δε έλεος του Κύριου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον τη φυλάσσιν διαθήκην αυτού και με μνήσιον όλου αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντοντα σπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί σκυπιούντα των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπιούντα το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο τη δασποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον.
εν παντιτώ από τη σπατία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή που ενώτησε την δέησή μου, τη λυθία σου, εισάκουσό μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση με τα δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί των οποίων σου παζών, ότι κατεδίωξε ένα οχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις γην τη ζωή μου, εκάθισεν μεν σκοτεινή στου νεκρού αιώνο και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου, εμνή συνημερών αρχαίων μελέτησα, εν πάση αρχιού εμπίμασε των χειρών σου μελέτων, δι επέτασα προ ετασχία μου, η ψυχή μου ω γέννη δρόση, ταχύ άκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν λάκων, ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα γνώρισον μη, Κύριε, δώρον υπορεύσαμε, ότι προεσέιρα την ψυχή μου εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξό με του ημίδεν θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ανε και εν του μονοτός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με τα δούλου σου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα Σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Άγιου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοίσιών αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ελπιδοφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπεπλεών των οδηπόρων των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριο και επιγαλήστε το όνομα του Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κλωσάμε και το όνομα την κριμινάμεν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου αγένετο αυτοί και εσταμαστήν αυθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ως τον Αποστόλων ομότροπος και της οικουμένης διδάσκαλος, το Δεσπότη των όλων νικέτευε φώτιεμ, ειρήνη τη οικουμένη δωρήσαστεμ και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Χαίρε και χαριτωμένη Θεότο και Παρθένε, εξούγαραν ετήλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών φωτίζον τους εν σκότη, Εφραίνου και εσύ πρεσβήτα δίκαιεμ, δεξάμενος εν αγκάλεστον ελευθερωτήμ των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Ετυχέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επέλαμψεν ειδού της ψυχής μου το αιάρ, επέφανεν ειδού του σοφού ιεράρχου, φωτίου του Παμάκαρος, ηφεδρά μνημην σήμερον, όθεν απαντές ανεφημίσω με τούτον, ον στηρίξαντα τον Ορθοδόξον την πίστην δυνάμει του Πνεύματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χορός αγγελικός επλήτεστο το θαύμα, βρωτίδετες φωνές ανακράξομεν ύμνων, ορώντες την άφατον του Θεού συγκατάβαση, όλ κατρέμουσιν των ουρανών εδυνάμεις, γυραλένην, εν αγκαλίζονται χείρες των μόνων φιλάνθρωπων. Θείαν έλαμψιν και κληρωμένος βίων εν Θεών, εξισκημένος ομονίμω ιερατία διέπρεψας, υπερφυός γαρτρανός στα δόγματα, Ορθοδοξία την πίστην εξή εστήριξας, Πάτερ όσιεμ, Χριστόν τον Θεόν οικέτευεμ, δωρήσεστε ημίν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ον συν το Πατρί επί θρόνου Αγίου, ελθόν επί της γης εκ Παρθένου ετέχθη, και βρέφωσε γένετο χρόνισον απερίγραπτος, ον δεξάμενος ο Σιμεών εν αγκάλες, χαίρον έλεγε, νυν απολύσει κτήρμον εφράνας των δούλων σου. Ο Ιεράρχης και Σεπτός Θεηγόρος της Εκκλησίας, ο Λαμπρός Υποφήτης, τες διανοίας χάριτι αρδεύεις πίστον, τον ερετιζόντον δε κατακλείζεις τας φρένας, χάριν αναβλίζονται των θαυμάτων εκπλήνεις, παθών παντίων λοιπόν αλήθως, όσοι επάτερ πανένδοξε φώτιε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αμήν. Νηπιάζει διέμε ο παλαιός των ημέρων, καθαρσίων κοινωνίο καθαρότατος Θεός, είναι την σάρκα πιστός ημών, την εκ Παρθένου και ταύτα Σιμεών, μυσταγωγούμενος, επέγνωτον αυτών Θεών φανέντας αρκή, και ο ζωήν εισπάζετο και χαίρον, πρεσβητικός ανεκράβγαζεν, απόλυσον με σε καρκατίδων, την ζωήν των απάντων.
εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβουν και σώσον σωτήρ μου, ημίσουντες αιώνες χύνθητε από του Κυρίου ως χόρτος γαρ, πυρίασεστε απεξηραμένη, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθάρση ψούτε λαμβρύνετε, τη τριάδικη μονάδη ιεροκρυφίος και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα αρδεύοντα άπασαν την κτήσιν προζωγονίαν. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου συνέσει. Στόμα μου λαλήσει σοβία και η μελέτη της καρδίας μου συνέσει. Ακούσατε τα αυτά πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες την οικουμένη. Το στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπαύει και εσύ την δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Ενέσα το πνοή πάσα ενέσει τον Κύριο. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυριών των Θεών ημών οικετεύσομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Και το πνεύμα Τίσου. Εκ Θεού κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος προς τους ελιληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν ομοί εις ερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων. Αλλά αναβαίνων αλλαχώθεν εκείνος κλέπτης εστί και ληστής, ο δε εισερχόμενος δια της θύρας ποιμήν εστί των προβάτων, τούτο ο θησαύρος ανοίγει και τα πρόβατα, της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά, και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει έμπροσθεν αυτόν πορεύεται, και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδα εσύ την φωνήν αυτού, αλλοτρίο δε ουμή ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται από αυτού, ότι ουκ είδα εσύ των αλλοτρίων την φωνήν. Τα αυτήν την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν την αΐνα ελάλη αυτής. Είπεν δε ουν άλλην αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, πάντες όσοι ήλθον προέ μου κλέπτε εισι και ληστέ, αλλού καήκουσαν αυτών τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα, διέ μου εάν της εισέλθει σωθήσετε,
και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχθυρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επί πλοίων πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα που σαν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ ανομία συνελήφθη και να αμαρτίες εκείσης έμε μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχείων αλευκανθήσω με. Ακουτής μια γαλλία συγκέφρωση είναι γαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους στα σωδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα θυσία να εδώ κάνω ολοκαυτώματα, ούτε ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ούτε εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομήθειου του Δατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου. Ναι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, τες του Ιεράρχου Πρεσβείας ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Και νυν και και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τες της Θεοτόκου πρεσβείας ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Εξεχήθη η χάρις εν χείλες ίσου Όσιε Πάτερ, και γέγοντας ποιμήν της του Χριστού Εκκλησίας, διδάσκων τα λογικά πρόβατα, πιστεύειν εις Τριάδαν ομοούσιον εν μία θεότητη. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής ύψωσον κεράς χριστιανών ορθοδόξων και κατάπευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων καλνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του εν Αγίης Πατρός ημών, Φωτίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Μεγάλου,
ου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολύ ελέη, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Ελέη και εκτιρμής και φιλάνθρωπία του μονογενού σου Υιουμεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της Εκκλησίας ο Φωστήρ, ότι λαβιέστατος και Ορθοδόξον Οδηγός, ο Ενθεότατος, Στεφανούστον ειν της άνθεση των ασμάτων, η Θεόφεγγος Κιθάρα ή του Πνεύματος, ο Στερότατος, ιερέσεων αντίπαλος, ο και κραυγάζομεν, χαίρε πάντι με φώτιε. Χαίρε πάντι με φώτιε. Άγγελος εξανθράκων ανεδείχθης ο Πάτερ και γης προς τα ουράνια φθάσας, διός είναι ασωμάτης χωρίς αμιλόμενον σε θεωρών, όσιε εξίσταμε και πόθωση κραυγάζω, ευλαβώστη αυτά. Χαιρεδιού Τριάς προσκυνείτε, χαιρεδιού Θεός ανυμνείτε, χαιρε Ορθοδόξων κανών, ο ευθύτατος, χαιρε ανομούντας ελέγχων στερότατα, χαιρε ύψος ταπεινώσεως δυσανάβατον πολλής, χαιρε βάθος διακρίσεως δυσθεώρητον ηθνητής, χαιρε ότι εγένου του Θεού Θείος θήτης, χαιρε ότι προσάγεις το Θεό σε σωσμένος, χαιρε Θεού μαρτύρων ομόσκηνε, χαιρε σεπτών οσίων συνόμιλε, χαιρε Διού δισεβείς καθερούντε, χαιρε Διού πιστοί βεβαιούντε, χαιρε πάντι με φώτιε. Χαιρε πάντι με φώτιε. Συναξάριον, τη έκτη του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βουκούλου, Βουκόλου, επισκόπου Σμύρνης, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ενεμέτση, τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φαύσης, Ευηλασίου και Μαξίμου, τι αυτή η μέρα μνήμη του Εναγής Πατρός ημών και εις Αποστόλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού, μνήμη των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Βαρσάνου Φίου και Μεγάλου Γέροντος και Ιωάννου του Επικαλουμένου Προφήτου, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χέρσον αβίσο τόκον παιδον ηλίος, επεπόλευσε ποτέ, όσοι τείχος γαρε πάγι, εκατέρωθεν είδον, λαό πεζο πόντο πορούντι και θεαρεστος μελπόντι. Άσο μεν το Κυρίον, εν δόξος γαρδε δόξαστε. Το στερέωμα των επίσι πεπιθώτων, στερέωσον Κύριε την Εκκλησία, ειν εκτίσω ότι μοιος σου αίματι. Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου, Χριστέ, της κύβωτου γαρ προέρθον του αγιασματός σου, της αφθόρου μήτρος εν το ναό της δόξης σου,
όφθης οδωρεύος αγκαλοφορούμενος και πληρώθη τα πάντα της εις ενέσεως. Ο σίδεν Ισαΐας συμβολικός εν τρόνο επιρμένος Θεόν υπάγγελον δόξης δορυφορούμενον, όταν λασεβώ εγώ προγαρίδων σωματούμενον Θεόν, φωτός ανεσπέρουμ και ειρήνης δεσπόζοντα. Εύω εις εσύ, είδον ο πρέσβης της οφθαλμής το σωτήριον, ο λαΐς επέστη εκ Θεού Χριστέ σοι, Θεός μου. Θέτον εν πυρίδρος ίσανταν, παιδας θεολογήσαντας, και παρθένο ακυράτο ενίκησανταν, Θεόν λόγον υμνούμεν, ευσεβώς μελωδούντες. Ευλογητός ο Θεός, ο των Πατέρων ημών. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, αστέκτο πυρί ενωθέντες, η Θεός ευείας προέστωτες νεανίε, τυφλογή δε μιλοβηθέντες, θείων υμνών εμέλπων. Ευλογείτε πάντα τα έργα των Κυρίων και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνα. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης τιμώντες, μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούκαρα από του νυν, μακαριούσι με πάσε εγένε. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επί σε μη μεγαλία δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού, εις γενναιόν και γενναιόν της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ,
την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Επίσε κράτος εμβραχίων δι' αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους, διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Καθήλα δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας εν έπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Θεοτόκε η ελπής πάντων των χριστιανών, σκέπε φρούρι φύλατε τους ελπίζοντας είσαι. Εν όμως σκιάι και γράμματι τύπων κατηδωμένη πίστη, πανάρσεν τον την μήτραν διανοίγων Άγιον Θεό δύο πρωτό το λόγον Πατρός Ανάρχου Υιόν πρωτοτοκούμενον μητρή απειράνδρο μεγαλύνομε. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σε νους υπάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστάτησε θερμότατον η Εκκλησία και εκτίτε λαμπρών διδάσκαλων Πάτερ, Διοφεδρός την συμνήμη πανηγυρίζει κράζουσαμ, αισκέπε την πίμνην σου και φύλατε απίμονα
αιρέσαι ως Θε και βλάβης, Αρχιεράρχα Κυρίου. Εν πνεύματι το ιερό, παραστάσω πρεσβήτης, αγκάλεσι παιδέξατο τον του νόμου δεσπότην, κραυγάζον ει του δεσμού με τη σάρκος απόλυσον ο Σύρικας εν ειρήνη. Ιδον γάρ της οφθαλμής αποκαλύψην εθνών και Ισραήλ σωτηρία. Πόσα πνοή δυναστείας αυτού ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού της Εκκλησίας των Θείων ανεφημίσομεν αρχιεράρχην όντως και διδασκαλών μέγαν τον Κύρικα του Λόγου των Θαυμαστών εις Απόστολων Φωτίων και γαρεπέστη ή τούτου πανευκλέης μνήμη άπαντας εφραίνουσα. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα των αρετών σε δοχείων καλούμε φώτιε ο της ειρήνης φίλων της αγάπης εργάτην και στήλων σοφροσύνης και προσεύχης εν διέτοιμα ασύλων και η αμάτων ταμείων και πρεσβευτήν των τίμοντων σε μακάριε. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνων της Αποστόλης συνήφθης, ως εις Απόστολος και γαρσί Βουλγαρίας σλαβικίστε απάσης φιλής ο Θείος Κήρυξ αναδειχθείς
το Χριστό ταυτήν ηγαγές, αναγεννήσας βαπτίσματι το σεπτόμ, ειν και φύλατε ορθόδοξο. Ενίτε αυτόν εγκυβάλλεις εφήχης, ενίτε αυτόν εγκυβάλλεις αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κυρίων, του επιγύσεως φόρουμ, φίστοντες ίνος και θρόνων αυτού θέντος υπεράνω των αστρών. Πρώτος ειζηλώσας ως Μιχαήλ ανεβόησας εν δόξε. Στο μεν καλό, στο μεν πάντες εν δεσέπτες των πατέρων παραδώσεσι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, όπου επικληθήσουμ το όνομα φερόμ νήμεμ εκείθεν του διαβόλουμ διώκεται ειδήμ νάμις ουφέριγαν το φωτίσου προσβλέπειν ο πεσόν έως φόρος. Διό ετούμεν σε τα πυρφόρα αυτού βέλη, τα καθήμων κινούμενα αποσβέσον. Τη μέση θεία σου λυτρούμενος ημάς εκ των σκάν δόλων αυτού αξίμ ήμ αξίμ νίτεμ φωτιέ. Και νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ερευνάτε τας γράφας, καθώς είπεν εν Ευαγγελίης Χριστός ο Θεός ημών. Εν αυτές γαρε βρίσκω
τικτωμένων και σπαργανωμένων, τυθινουμένων και γαλακτοτροφουμένων. Περί το μην δεχομένων και υποσύμε ον βασταθέντα. Ουδοκίσι ουδε φαντασία αλλά αλήθεια το κόσμο φανέντα. Προσώνω ίσομεν ο προαιώνων Θεός ημών δόξασι. Δόξα εσύ το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεόν και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουρώνιε Θεέ, Πατέρ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογένες, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι Σίμωνος Άγιος, Σίμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός ειδόξαν, Θεού Πατρός αμή. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσεν και ενέσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνων. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομα σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφήμας, καθά περιρπήσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημι εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, η
Άγιασε την ψυχή μου, ότι μαρτώνσι. Κύριε, προσεκατέ, φύγω διδαξών με, του πειν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παρότιναν το ελαιός σου, της γήνας κουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος στον Αποστόλον αμό ομότροπος και της οικουμένης διδάσκαλος, το δεσπότη των όλων οικέτευε φώτιε ειρήνη. Οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα ελέο. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ελπιδοφόρουμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κληρού και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
πας εις αρχής και εξουσίας εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, της πόλεως ταύτης πας της πόλεως χωράς, και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπερπλέον των οδηπορούντων, οσούντων, καμνών, των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίσθηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, τη η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου, και αϋπάρθενου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασίλει, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Εξεχήθη χάρις εν χειλές Ιησού, δια τούτου ευλόγησες ο Θεός εις τον αιώνα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Kyrie eleison. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady the Theotokos, and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Συ Κύριε. For yours is the dominion, and yours is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Αμήν. Περίζωσε την ρομφέα σου επί των μύρων σου δυνατέ, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν αγκάλες του δικαίου Σημαίων, βασταχθείς ψάλλοντας η Αλληλούια. Και έντεινε και κατεβόδου και βασίλευσε, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν αγκάλες του δικαίου Σημαίων, βασταχθείς
ψάλλοντας η Αλληλούια. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ λαοί υποκάτω σου πεσούνται, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο έναν κάλες του δικαίου Σιμεών βασταχθείς, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν άνθρωποι σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Έτι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συκύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άκουσον θυγατέρ και είδεμ και κλείνον το ούσου. Χαίρε και χαριτωμένη Θεότο και Παρθένε, εξούγαραν έτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζον τους εν σκότη. Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων και σου πάντοτε νύν και έξοδος των αιώνων. Πρεσβύτα δικαίμ, δεξόμενος εν αγκάλες των ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Σοφία ορθή εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον πάντων των εθνών, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εναγκάλες του δικαίου Σιμεών βασταχθείς, ψάλλοντας Αλληλούια. Χαίρε
και χαριτωμένη Θεότο και Παρθένε, αεξούγαρανε τηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών φωτίζον τους εν σκότη, Εφραίνου και εσύ πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος εν αγκάλες των ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Ίστι τη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ημαρτών συγχωρήσων ουδείς γαράν αμάρτητος ημισιοδυναμένος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Τάφο κατήλθε αλλά του άδου καθήλες την δύναμην και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός γίνε ξημυροφόρης δεξαμένος. Γέρετε και της εις Αποστόλης, ειρήνη δωρούμενος, ότις πεσούς υπαρέχων Ανάσταση. Ο Μήτραν Παρθενικήν Αγίασας το τόκο σου και χείρας του Σημαίων ευλογήσας ως έπρεπε. Προφθάσας και νυνε σώσας ημας, Χριστέ ο Θεός, αλληρήνευσον εν πολέμης το πολίτευμα και κρατέωσον βασιλίσους ηγάπησας, ο μόνος φιλάνθρωπο. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Yeah.
Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμη. Προσκομέν. Το στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη. Σοφία. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Προσκομέν. Αδελφοί, τι ούτως ημίν έπρεπε να αρχιερεύς ο Οσίος, ακακός, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, όσου και έχει καθημέραν ανάγκην, ως περί αρχιερείς πρώτερον υπέρ των ιδίων αμαρτιών θυσίας αναφέριν, έπειτα τον του λαού του το γαρεπίσεν εφάπαξ εαυτόν ανενέγκας. Ο νόμος γαρ ανθρώπους καθίστησιν, αρχιερείς έχοντας ασθένειαν. Ο λόγος δε της ορκωμοσίας της μετά των νόμων ιών και των αιώνα τετελειωμένων. Κεφάλαιον δε επί της λεγόμενης, τι ούτων έχομεν αρχιερέα, όσε κάθισεν εν δεξιά του θρόνου, της μεγαλοσύνης εις τους εις της ουρανής, των Αγίων Λειτουργός και της κοινής της αληθινή εις. Είναι επίξεν ο Κύριος και ουκ άνθρωπο Let us be attentive. The reading is from Paul's letter to the Colossians. Wisdom, let us be attentive. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ at Colossae. Grace to you and peace from God our Father. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love which you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven.
Of this you have heard before in the word of the truth, the gospel which has come to you, as indeed in the whole world it is bearing fruit and growing. So among yourselves, from the day you heard and understood the grace of God in truth. Peace be unto you, the reader. Alleluia, alleluia, alleluia. Sophia ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα Τίσου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε. Και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης σου και έρχεται ημί να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ ημίν ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τη ήθηση υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ούκαον ποιμήν. Ούκησι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί των λύκων ερχόμενων και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστί και ουμέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γινώσκω τα αιμά και γινώσκω με υπό τον αιμόν. Καθώς γινώσκει με ο Πατήρ, καγώ γινώσκω τον Πατέρα και την ψυχήν μου τη θυμή υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω αού και στην εκ της αυλής ταύτης, κακή να με διαγαγήν και της φωνής μου ακούσουσι. Και γεννήσετε μία πίμνην, εις ποιμήν. The reading is from the Holy Gospel according to John. Let us be attentive. The Lord said, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and may have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hireling and not a shepherd, whose own the sheep are not, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hireling and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my own and my own know me. As the Father knows me, I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will heed my voice. So there shall be one flock, one υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατωμένη, σι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Oh.
Κύριον την βίω την Κύριν αποθώμ με. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου. Πληρώσουμε την δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Υπέρ του προτεθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθούμε. Holy house.
house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Kyrie eleison. That the whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask the Lord. For us, O Kyrie. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord. For us, O Kyrie. For pardon and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. For us, O which is good and beneficial for our souls and for peace in the world, let us ask of the Lord. For us, O Kyrie. That we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. For us, O Kyrie. As for a Christian end to our life, peaceful without shame and suffering, and for a good defense before the awesome judgment seat of Christ. For us, O Kyrie. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady the Theotokos, and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Lord God Almighty, you alone are holy. You accept the sacrifice of praise from those who call upon you with their whole heart. Even so, accept from us sinners our supplication and bring it to your holy altar of sacrifice. Enable us to offer you gifts and spiritual sacrifices for your own sins and for the failings of your people. Deem us worthy to find grace in your sight, that our sacrifice may be well-pleasing to you, and that the good spirit of your grace may rest upon us and upon these gifts presented and upon all your people. Through the mercies of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all-holy, good, and life-creating Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Peace be unto all, irini pasi. Et o pneumati. Αγαπήσομεν αλλήλους, ίνα εν ομονία ομολογήσομεν, let us love one another, so that with one mind we may confess. Πατέρα Ιεων και Αγίων Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον, Θυρας εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον επ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού,
γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομόουσιον το πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε περί μόνο επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συν δοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried, and he rose on the third day according to the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshiped and glorified, who spoke through the prophets, in one holy Catholic and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβου, προσχομέν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν εν εσέον. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and Father and the communion of the Holy Spirit be with you all. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και με το του Πνεύματος σου. Let us lift up our hearts, ano schomentas cardias. Ecumen pros ton Kyrio. Ευχαριστήσομεν το Κυρίο, let us give thanks unto the Lord. Αξιόν και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν και σε ημνήν, σε ημνήν σοι ευχαριστήν. It is right and proper to him you, to bless you, to praise you, to give thanks to you and to worship you in every place of your dominion. For you, O God, are ineffable, inconceivable, invisible, incomprehensible, existing forever, forever the same, you and your only begotten Son and your Holy Spirit. You brought us out of nothing into being, and when we had fallen away, you raised us up again. You left nothing undone until you had led us up to the heaven and granted us your kingdom, which is to come. For all these things, we thank you and your only begotten Son and your Holy Spirit, for all things we know and do not know, for blessings manifest and hidden that have been bestowed upon us.
We thank you also for this liturgy which you have deigned to receive from our hands, even though thousands of archangels and tens of thousands of angels stand around you, the cherubim and seraphim, six-winged, many-eyed, soaring aloft upon their wings, singing the triumphal hymn. Hosanna in the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα βόνταϊ και κραγώτα και λέγοντα. Αγίος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Ωσάνα εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Ωσάνα ο εν της υψίστης. Together with these blessed powers, Master who loves mankind, we also exclaim and say, Holy are you and most holy, you and your only begotten Son and your Holy Spirit. Holy are you and most holy, and sublime is your glory. You so loved your world that you gave your only begotten Son so that everyone who believes in him should not perish but have eternal life. When he had come and fulfilled for our sake the entire plan of salvation on the night in which he was delivered up, or rather, when he delivered himself up for the life of the world, he took bread in his holy, pure, and blameless hands, and giving thanks and blessing, he hallowed and broke it and gave it to his holy disciples and apostles, saying, Take, eat, this is my body, which is broken for you for the remission of sins. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών. Likewise, after partaking of the supper, he took the cup, saying, Drink of this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the remission of sins. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινωμένων, εις άφεσιν αμαρτιών. Remembering therefore this saving commandment, and all that has been done for our sake, the cross, the tomb, the resurrection on the third day, the ascension into heaven, the enthronement at the right hand, and the second and glorious coming again, your own of your own we offer to you, in all and for all. Συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Έτι προσφέρομεν σε την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν
κατάπιμψον το πνεύμα σου το Άγιον επί μας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και ελέησόν με και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο, ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής εις άφησιν αμαρτιών εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα, εις κατάκριμα, έτι προσφέρον εις την λογικήν τάφην και λατρείαν υπέρ των εμπίστιαν παυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου. Εξαιρετός της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας. Οξίον εστί μας αλήθος μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την Άη Μακαρίστον και Παναμόν ομήτων και μητέραν του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερούβιμ ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλεινόμεν. The first, remember, Lord Archbishop Elpidophoros, grant him to your holy churches in peace, safety, honor, and health unto length of days, rightly teaching the word of your truth. And remember those whom each of us has in mind and all the people. And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise your most honorable and majestic name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. And the mercies of our great God and Savior Jesus Christ be with all of you. Amen.
Having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. For the precious gifts here presented and consecrated, let us pray to the Lord. That our God, who loves mankind, having accepted them at his holy and celestial and mystical altar as an offering of spiritual fragrance, may in return send down upon us the divine grace in the gift of the Holy Spirit, let us pray. Having asked for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. We entrust to you, loving Master, our whole life and hope, and we beseech, pray, and implore you, grant us to partake of your heavenly and awesome mysteries from this sacred and spiritual table with a clear conscience for the remission of sins, the forgiveness of transgressions, the communion of the Holy Spirit, the inheritance of the kingdom of heaven, and boldness before you, not unto judgment or condemnation. And grant us, Master, with boldness and without condemnation, to dare call you the heavenly God, Father, and to say, Pater ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Irini pasi, peace be unto all. Let us bow our heads unto the Lord. We give thanks to you, invisible King, who by your boundless power fashioned the universe, and in the multitude of your mercy brought all things from nothing into being. Look down from heaven, O Master, upon those who have bowed their heads before you, for they have not bowed before flesh and blood, but before you, the awesome God. Therefore, O Master, make smooth and beneficial for us all whatever lies ahead, according to the need of each. Sail with those who sail. Travel with those who travel, heal the sick, physician of our souls and bodies. Through the grace, compassion, and love for mankind of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all-holy good and life-creating Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Hearken, O Lord Jesus Christ, our God, from your holy dwelling place and from the throne of glory of your kingdom, and come to sanctify us, you who are enthroned with the Father on high and are present among us, invisibly here. And with your mighty hand, grant communion of your most pure body and precious blood to us and through us to all your people. May God be gracious to me, the sinner, and save me. May God be gracious to me, the sinner, and save me. Let us be attentive. The holy gifts for the holy people of God. Pro scomen ta aia tis aiis. Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Αμήν. Πλήρωμα ποτηρίου, πλήρωμα Πνεύματος Αγίου,
Este dikaios. Ευλογημένη ζεστον Αγίων σου πάντα νυν και έξενος αμήν, ζεστης Πνεύματος Oh.
τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. With the fear of God, with faith and with love, draw near. Του δείπνου σου του μυστικού, George Eleftherios, σήμερονια Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ομιγαρτής εχθρίσου, το μυστήριον υπόν, ου φίλοι μας ειδώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου, μνήσθητη μου Άγιε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστην αληθή, αδιαιρετών τριάδα προσκυνούντες, αυτή χάρη μας έσωσε. Blessed is our God always, now and forever, and unto the ages of ages. Αμήν, 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 εις άφεσιν αμαρτίον και ζωήν την αιώνιον. Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων αχράντων αθανάτων επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Having prayed for a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. We give thanks to you, Master, who loves mankind, benefactor of our souls, that even on this day you have made us worthy of your heavenly and immortal mysteries. Make straight our path, fortify us in your fear, guard our life, make secure through the prayers and supplications of Theotokos and ever-Virgin Mary, and of all your saints. For you are sanctification, and to you we give glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησο. O Lord, who blesses those who bless you and sanctifies those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church, sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power and forsake us not who have set our hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to our civic leaders, to the armed forces, and to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. To you we give glory, thanksgiving, and worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν
και ως του αιώνος. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ή ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. At this moment, we will offer the memorial services, the memorial service for our beloved John Belosik, the brother, the dear brother of our of John, Nick Allen and Margot Allen. He was a very special human being. It was the first, I believe, house visit I made as a new priest assigned here about a year and some months ago. The first person I believe I visited in a home was John. And he was a man of deep prayer. He loved the Lord deeply. And if you recall, I had asked him when I had seen him, how do you pray, John? I want you to describe to me what you say to God when you pray. And he went through the manner with which he prayed, which was so beautiful because it was so humble. And we know from scriptures that God always listens to those who have a humble heart. So we remember John very, very much today in our prayers. And also we have the memorial service for our beloved Angelo Alatsis. We have George here and his family, and we will commemorate him as well. There's some other names I will add. We also have Georgia Belosik, as well as Elizabeth Allen and John Allen, I assume members of your family who have reposed in the Lord. Blessed are you, O Lord, teach me your commandments. The choir of the saints has found the fountain of life in the door of paradise. May I also find the way through repentance. I am the lost sheep. O Savior, call me back and save me. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ο πάλεμεν εκ μειών των πλασσασμέ και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβάση εντολής δε πάλι με επιστρέψας, εις γυναίξης ελήφθην, εις το καθομοίον συνεπανάγαγε το αρχαίον καλός αναμορφώσαστε. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Let us devoutly praise the threefold radiance of the one God as we sing. Holy are you, the Father, without beginning, the co-eternal Son and the Divine Spirit. Illumine us who worship you in faith and deliver us from the eternal fire. Genin kei kei susseonas ton eonon amin heres evni theon sarkitekus ais pandon sotirian dis genos ton anthropon evrato tin sotirian dia sou evrimen paradison theoto kei agni evlogimeni. Alleluia, 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 glory to you, O God. Alleluia, 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 doxa si o Theo. Alleluia, 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 doxa si o Theo. Meta ton agi. Ανάπαυσον Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ Oh.
spirits of the righteous perfected in faith, give rest, O Savior, to the souls of your servants, keeping them in the blessed life which is from you, O loving one. Εις την κατάπαυσιν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι Σύ, ο Θεός ημών ο κατάβασις άδειν και τα σωδήν αλήσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου, σώτερα να παυσώ. Και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η Άγνη και Άχραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος χίσασαμ, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθά, again we pray for the repose of the souls of the departed servants of God, John, Angelo, and also the servants of God, Georgia, Elizabeth, John, Thomas, Mary, Georgia, Michael, James, Irene, Christine, Adolph, Jenny, Peter, John, Chrysafo, Peter, Thespina, William, Charles, John, Eleni, Effie, Anthony, Chris, and Lefty, and the forgiveness of their sins, both voluntary and involuntary. May the Lord God grant their souls rest where the righteous repose, for the mercies of God, the kingdom of heaven, and the forgiveness of their sins, let us ask from Christ our immortal King and God. Let us pray to the Lord. O God of spirits and of all flesh, you trampled down upon death and abolished the power of the devil, giving life to your world. Grant rest to the souls of your departed servants, John and Angelo, and also the servants George, Elizabeth, John, Thomas, Mary, Georgia, Michael, James, Irene, Christine, Adolph, Jenny, Peter, John, Chrysafo, Peter, Thespina, William, Charles, John, Eleni, Effie, Anthony, Chris, and Eleftherios. In a place of light, in a place of green pasture, in a place of refreshment, from where pain, sorrow, and sighing have fled away, as a good and loving God, forgive every sin they may have committed in word or deed or thought. For there is no one who lives and does not sin. You alone are without sin. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your word is truth. Let us pray to the Lord. For you are the resurrection, the life, and the repose of your departed servants, Christ our God. And to you we offer glory with your eternal Father, who is without beginning in your all-holy good and life-creating Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστε αδελφοί ημών. May your memories be eternal, sisters and brothers, worthy of blessedness and everlasting memory. May your memories be eternal, sisters and brothers, worthy of blessedness and everlasting memory. All together, please. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτό. Me,
Have mercy on us, O God, according to your great mercy. We pray you hear us and have mercy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Again, we pray for all pious and orthodox Christians. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Again, we pray for Archbishop Elpido Photios and our whole brotherhood in Christ. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Again, we pray for mercy, life, peace, health, salvation, protection, forgiveness, and remission of the sins of the servants of God, the parishioners, the members of the parish council, the stewards and benefactors of this holy church, and for the servants of God, Janice, Adrienne, Vivian, Manny, Lucien, Paul, Claire, Ronaldo, Patricia, Christopher, Lori, Greg, Olga, Pietro, Eva, Dave, Cameron, Artemis, Zacharias, Nina, Gina, Ann, Angela, Frank, Noreen, Edward, Susan, Father John, Father Nell, Fitos, Father Milton, Effie, Marie, Stella, Sophia, Michael, Nancy, Emmanuel, Constantine, Nikolai, Isabella, Riley, Grace, Theodora, George, Karen, Angela, Robert, Jude, Arjanine, Doric, Theodore, Sophia, Athena, Patricia, Maureen, Brian, Lisa, Robert, George, Sharon, Costa, Carol, Deanna, Laura, Mike, Alice, Janine, Susan, Christopher, Lori, Alexandra, Nina, Robbie, Rita, John, and Lynn, that the Lord may grant them health unto length of days and all those who celebrate this holy feast. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Again, we pray for the protection of this holy church, this city, and every city and land from wrath, famine, pestilence, earthquake, flood, fire, sword, foreign invasion, civil strife, and accidental death, that our God, a good and loving God, may be merciful, gracious, and kindly disposed, and may divert and disperse all anger and disease coming against us, and deliver us from his own just ray hanging over us, and have mercy on us. Again, we pray that the Lord our God may hear the prayer of us sinners, and have mercy on us. Hear us, O God, our Savior, the hope of all those who live everywhere on earth and those far out at sea. Be gracious towards our sins, Master, and have mercy on us. Eleimon, God, και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αείμ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Peace be unto all. Και το πνεύμα τί. Let us bow our heads unto the Lord. Σι Κύριε. Most merciful Master, Lord Jesus Christ, our God, through the intercessions of our most pure Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, the power of the precious and life-giving cross, the protection of the honorable heavenly bodiless powers, the supplications of the honorable glorious prophet and forerunner John the Baptist, the holy, glorious, and praiseworthy apostles, our fathers among the saints, the great hierarchs and ecumenical teachers, Basil the Great, Gregory the Theologian, John Chrysostom, Athanasius, Cyril, and John the Merciful, patriarchs of Alexandria, Nicholas, Bishop of Myra and Lycia, Spiridon, Bishop of Trimithus and Nectarios, Bishop of Pentapolis, the Wonder Workers, the Holy Glorious, Great Martyrs, George the Victorious, Dimitrios the Mer Streamer, Theodore of Tyre, and Theodore the Stratilatis, Minas the Thavmat, the Wonder Worker, Haralambos and Eleftherios, the Higher Martyrs, our Venerable and God-bearing Fathers, the Holy and Righteous Ancestors of God, Joachim and Anna, and of our Father among the Saints, Photios, Archbishop of Constantinople, the Great, whose memory we commemorate today, and all the saints, accept our prayer. Amen. Grant us forgiveness for our transgressions. Amen. Protect us under the shelter of your wings. Amen. Drive away from us every enemy and adversary. Grant peace to our life, Lord. Have mercy on us and your world, and save our souls. O good and loving God,
To the Lord. Lord Jesus Christ, our God, you blessed the five loaves in the wilderness, and from them 5,000 men were filled. Bless now these loaves, the wheat, the wine, and the oil, and multiply them in this holy church, this city, in the homes of those who celebrate today, and in your whole world, and sanctify your faithful servants who partake of them. For you are he who blesses and sanctifies all things, Christ our God, and to you we give glory, together with your eternal Father and your all-holy, good, and life-creating Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Πλούσι ευτόχευσαν και πεινάσαν οι δεξιτούντες των Κύριων ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πεινάσαν οι δε εξητούντες των Κύριων ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. The wealthy have become poor and gone hungry, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Please be seated for just a moment. Because we are so good on time this morning, I can speak for about a half hour. And I'm teasing, of course.
George, you don't think I'm teasing, but I am teasing. Today we have a wonderful occasion to be together in worship. Being in worship, serving our Lord, praying together. This, what just happened and is coming to a close here, is our little window into heaven. This is what the church teaches us. This is what the saints have taught us throughout the ages, that this is an opportunity to leave this earth and all of those cares of this earth behind us and to enter into God's kingdom. You may say, Father, it looks like the same place we've come, liturgy after liturgy. But isn't it true that day after day, dare I say, hour after hour, our minds wander from God, and every liturgy is an opportunity to reorient ourselves. You know, when the clock is off a few minutes, or if you're heading a little bit off course, you end up completely in a different place. This is an image of our own lives. We need constant recalibration. We need constant refocusing. And even to the second millisecond. And this is what St. Photios teaches us. We remember not too long ago, about a week ago, I think, the great three hierarchs: Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom. Just about a week later, we have St. Photios the Great. His life is about 180 years separated from the three hierarchs. He comes to us towards the late 6th century. He passes, I think, in the year 591 or so. But St. Photios, we have to say a few things about this great saint. He was not only raised by Christian parents in the imperial city of Constantinople, but he was also exceedingly educated. From a young age, he displayed the same kind of qualities of the three hierarchs. He was an erudite man. He was a man of letters, a man of philosophy and theology, and all of those things that at that time only really the top tier of society would have had access to, a proper education. And of course, St. Photios, at a very young age, ascends in the imperial ranks, not in the church ranks, but seeing his devotion to the city and to the city, the imperial city, and seeing his kind of Christian faith, the then emperor says, with the passing of the patriarch, Photios should be made patriarch of Constantinople. And within 1 week, he's ordained a deacon, a priest, a bishop, and then elevated and enthroned as patriarch of Constantinople. And just like the three hierarchs, you think his life was rosy. Remember what we said, St. Basil dies at 49. St. John Chrysostom dies in Kukuso, in exile, near Armenia, right at the end of his life, probably cold and destitute. And St. Gregory the Theologian is dethroned after the Second Ecumenical Council, and we don't have much of anything on the ending of his life. Well, guess what? St. Photios follows a similar path. I think he was dethroned 3 times as patriarch. That's the kind of obstinacy face, and he comes to us at a time which all of you will remember, the great iconoclastic period, where there was a division in the church for over 100 years regarding the sacred images, which we adore our church so beautifully here. That was not always the case. And Photios has to be extremely strong in his theology, which he was. He has to be extremely persuasive in his writings, which he was, and extremely convincing in the manner with which he preached, which he was. And he wins back and holds, if you heard the hymnology, which you probably didn't understand, a lot of the hymns were referring to his precision of the faith, his attention to the details of the faith. He's a staunch, you know, tropeophoros, a trophy bearer of Holy Orthodoxy. And so today we celebrate yet another hierarch of the church who preserved for us this precious faith which we call Orthodoxy. So surely, when our dials go off a little, we are reminded by such saints
to recalibrate. And as I like to say, we Greeks, forgive those who are not Greeks, to think about the way we think about. The ancient Greek philosophers were notorious for thinking about the way they think about things and not to ever allow a kind of routine set in. And maybe we have allowed a little bit of a routine orthodoxy sit in to our minds and our hearts. Maybe we became a little too routine with church. We go light a candle, Christmas Pascha, you know, the nice ortoclasia and the nice memorial services. My question is always, because we are people of essence, where is the essence of our hearts? You know, they say talk is cheap, right? When you have a spouse, you can tell her you love her, you love her, you love her. But where is your heart? That's where the spouse wants to see, where your heart is. So the same applies for us in our relationship to God. He wants to see where our hearts are. And he wants our hearts, not our lips or our words. He wants our hearts. So may we have the blessing of St. Photios the Great. He's one of the few greats in the church. And may we be people who are questioning the way we question things and think about things and open to be recalibrated by the truth of Jesus Christ. Have a blessed day. I'll give it to you at the end. How about that? Please rise. Let us pray to the Lord. May the blessing of our Lord and his mercy come upon you by his divine grace and love for mankind always, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Glory to you, O God, glory to you. May Christ, our the precious and yet life-giving cross, the protection of the honorable bodiless powers of heaven, the supplications of the honorable glorious prophet and forerunner John the Baptist, of the holy, glorious, and praiseworthy apostles, of the holy, glorious, and triumphant martyrs of our righteous and God-bearing fathers, of our Father among the saints, John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, of the holy and righteous ancestors of God, Joachim and Anna, and of our Father among the saints, Photios, Archbishop of Constantinople, the Great, whose memory we keep today, and of all the saints, have mercy on us and save us, for he is good and loves humankind. Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy upon us and save us. Amen. May the Holy Trinity bless and protect all of us. And may your years also, John, be many and blessed. I'm spoiling the surprise for tomorrow, but for those who are here, our beloved John the Chanter has his birthday tomorrow. He's turning 23, and we're very happy for him. And we wish him all the best by God's blessings. Tomorrow you will be twice as glorious and twice as beautiful in your singing. And we wish also his father, George, who's here for us, and his mother, Margaret, να τον χαιρόμαστε. Ότι να τον χαίρεστε, να τον χαιρόμαστε. We're all going to pray for you, George, and I mean John, and keep you, God, keep you under his grace. Thank you so much. Please be seated for a moment.